Γιατί αν περνά άλλο 5 κιλαμίλα, παίρνει τώρα 1,5. Πολύ λίγα. Οι τιμές είναι καλές, τα προϊόντα καλά, αλλά λεφτά δεν έχει ο κόσμος. Λεφτά. Πώς έχουν λεφτά. Όσοι δεν έχουν λίγα και τζάμπα να το τα δώσεις, φαίνονται ό,τι είναι ακριβά. Συνωστισμός επικρατούσε σήμερα στη λαϊκή αγορά της Πέμπτης στο Ρέθυμνο με τους καταναλωτές από νωρίς το πρωί να σπέβδουν για να προμηθευτούν τα απαραίτητα για το πασχαλινό τραπέζι, αναζητώντας την καλή ποιότητα σε συνδυασμό με τις χαμηλές τιμές. Είναι πιο ακριβά από την Κύπρο. Είμαστε Κύπροι και είμαστε εδώ για το Πάσχα. Είναι δύσκολο για τον κόσμο με τέτοια κατάσταση. Ασφαλώς είναι δύσκολο. Οι τιμές είναι πιο φθηνές από πέρυσι σε όλα τα είδη. Διότι ο κόσμος δεν έχει λεφτά, για τη στιγμή που δεν έχει λεφτά δεν μπορεί να πουλάσει ακριβότερα. Παρόλο που έχει ανεβεί το κόστος σε εμάς, πουλάμε πολύ πιο φθηνά φέτος. Οι τιμές είναι καλές, ο κόσμος δεν έχει βέβαια λεφτά. Αλλά οι τιμές είναι καλές, ρε παιδί μου. Αλλά τον εφαίνονται ακριβά όσο και δεν τα δίνουμε. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά σε καλές τιμές στόλισαν τους πάγκους των παραγωγών, οι οποίοι όπως λένε, αν και έχουν ρίξει τις τιμές, εν τούτης οι καταναλωτές δεν έχουν χρήματα για να ξοδέψουν. Καλά είναι. Και αυτοί, μέχρι να τα φέρουν σε αυτή την κατάσταση, έχουν κόπο. Φθηνότερα είναι από το σούπερ μάρκετ. Οπωσδήποτε και φρέσκα. Βέβαια τα απαραίτητα. Τα αναγκαία μάλλον. Το λάχανο έχει 0,50. Τα ματσικά 0,40, τα μαρούλια 0,40, ντομάτες 1 ευρώ, αλλά δεν έχει άλλες. Πουλάω λάχανα, πουλάω παντζάρι, πουλάω λαχανικά. Πόσο είναι οι τιμές? Οι τιμές είναι πολύ καλές, ο κόσμος δεν έχει λεφτά. Τα πράγματα είναι τα μισά από ό,τι πέρασε πέρυσι. Πουλάμε τα μισά, γιατί δεν έχει ο κόσμος λεφτά. Και ψωνίζει τα απαραίτητα. Η λαϊκή αγορά αποτελεί καταφύγιο για μισθωτούς και συνταξιούχους που εν μέσω οικονομικής κρίσης προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα. Καλές ήταν, καλές, δεν μπορώ να πω. Εντάξει, καλές. Θυμάμαι τη λαϊκή δηλαδή. Βεβαίως. Η παραγωγός από εδώ βεβαίως. Ντομάτες είχαν πέρυσι 2 ευρώ και τώρα έχουν 1,20-1,30. Όσο τους πέραμε το εμπερατήριο πουλάμε. Είναι τζάμπα δηλαδή. Τα γκούρια είναι 1,5 ευρώ. Είναι καλά. Εντάξει. Έτσι και έτσι. Θα είναι φτωχότερο φέτος το πασχαλινό μας. Οπωσδήποτε. Ο κόσμος δεν ψωνίζει βέβαια όπως παλιά. Να τα ξεχάσουμε αυτά. Αυτά που γινόταν παλιά τελειώσανε. Όταν κόβει τον άλλο το μισό μενιάτικο, δεν έχει έσοδα. Αυτά που βγάζει τα προϊόντα δεν αξίζουν. Είναι φυσιολογικό να μην ψωνίζει και αυτά που χρειάζονται. Δηλαδή τα πράγματα που παίρνει φέτο είναι ακριβώς τα αναγκαία που λένε. Δεν παίρνει τίποτα περισσότερο. Τι να ψωνίσουμε, δεν βλέπει τα χάλι μας. Μας κοροϊδεύετε. Ψωνίζουμε τα απαραίτητα, τα απαραίτητα. Πώς σας φέρνετε τιμές? Τι να κάνουμε, ό,τι μπορούμε θα ψωνίσουμε. Όπως μπορούμε και όπου φτάνει τσέπη. Την προτιμάει βέβαια, γιατί έρχεται κατευθείαν με τον παραγωγό. Έρχεται σε επαφή κατευθείαν ο καταναλωτής με τον παραγωγό. Παλιά καλή είναι η κίνηση, εντάξει. Τιμές πιο φθηνές από πέρυσι.